Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ακόμα μία φορά στο ίδιο έργο θεατές και πάλι η Βουλή βρίσκεται μπροστά σε αδύρυτες υποχρεώσεις, μπροστά σε ανελαστικές ευθύνες, να διαχειριστεί και να πάρει αποφάσεις για ζητήματα που άλλοι ουσιαστικά δημιούργησαν, άλλοι έχουν τις ευθύνες και στο τέλος της ημέρας η Βουλή θα είναι υποχρεωμένη με τις αποφάσεις της να υποφορτιστεί αυτή με το μερίδιο των ευθυνών ή και με το σύνολο των ευθυνών που οι πολίτες καμιά φορά θα τις επιφέρουν. Όπως έγινε και προηγουμένως με το θέμα του κουρέματος και όλα τα υπόλοιπα τα οποία προηγήθηκαν αναφορικά με τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι προφανές ότι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το συνεργατικό κίνημα δεν είναι προβλήματα που εμφανίστηκαν ξαφνικά σήμερα. Είναι προβλήματα τα οποία είναι διαχρονικά. Είναι προβλήματα τα οποία όμως έχουν μια διαφορετική υφή. Διαφορετική είναι η υφή των προβλημάτων που αντιμετώπισε ο συνεργατισμός μέχρι το 2013, κάτι για το οποίο δεν λήφθηκαν καθόλου μέτρα, δεν υπήρχε καθόλου υποψηφικός έλεγχος, με αποτέλεσμα να υπάρχει ασυδοσία, να υπάρχει οικογενειοκρατία, να υπάρχουν όλα αυτά τα φαινόμενα της διαπλοκής, μπορώ να πω, με την καλή ή την κακή έννοια, που οδήγησαν τον συνεργατισμό σε μια δύσκολη κατάσταση, έτσι ώστε το 2013 να προχωρήσει η κυβέρνηση στην κρατικοποίηση του συνεργατισμού με τον στόχο κυρίως της διάσωσής του και της αναδιοργάνωσής του για να μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο και στο έργο το οποίο είχε αναλάβει προηγουμένως. Έναν έργο και ένα ρόλο καθαρά κοινωνικό και κυρίως στήριξη των χαμηλών και των μεσαίων εισοδημάτων και για τα θέματα της δανειοδότησης αλλά κυρίως και για τα θέματα της απόκτησης κατοικίας. Δυστυχώς σήμερα, 5 χρόνια μετά, επιβεβαίνεται ότι αυτή η προσπάθεια απέτυχε. Και όπως την περασμένη Τετάρτη στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομικών παρεδέχθη ότι δύο είναι οι βασικοί λόγοι που επιβάλλουν σήμερα την πώληση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Ο ένας λόγος είναι οι αυξημένες απαιτήσεις που έχουν οι ευρωπαϊκοί εποπτικοί μηχανισμοί έναντι του χρηματοπιστωτικού συστήματος της πατρίδας μας και ως εκ τούτου και του συνεργατισμού. Και ο δεύτερος λόγος είναι οι στερήσεις οι οποίες παρατηρήθηκαν όσον αφορά τη λειτουργία της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Εδώ ακριβώς είναι που θα πρέπει σε πολιτικό επίπεδο να στηριχτούμε και να δώσουμε τις απόψεις μας και να θέσουμε τα ερωτήματά μας. Το πρώτο, όσον αφορά τις αυξημένες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών υποπτυχικών αρχών. Τι έπραξε η κυβέρνηση αυτόν το χρονικό διάστημα από το 2014 και μετά, όταν ξεκίνησαν να διαμορφώνονται αυτές οι απαιτήσεις και στην πορεία του χρόνου να παρουσιάζονται και αναβαθμίσεις των απαιτήσεων, ούτως ώστε η Κύπρος να τεθεί σε μια εντελώς διαφορετική διαχείριση από ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των υπολείπων χωρών μελών της Ευρωζώνης. Και αυτό γιατί είναι προφανές ότι οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί, τα ευρωπαϊκά όργανα, είχαν το δικό τους μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την οικονομική κρίση που έπληξε την πατρίδα μας και κυρίως για την κατάσταση που επικράτησε στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Δεν τυχαίνει το γεγονός ότι είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρωζώνης στην οποία έχει επιβληθεί κούρεμα καταθέσεων. Είμαστε η μόνη χώρα που αντιμετώπιζε τέτοια προβλήματα? Σαφώς όχι. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αντιμετώπιζε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Όμως δανειοδοτήθηκε η ανακεφαλαιοποίηση του με 50 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση της Κύπρου υπήρξε το κούρεμα. Δεν ήταν ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η παράτυπη παραχώρηση έλα ύψους δισεκατομμυρίων προς τη Λαϊκή Τράπεζα? Ήταν. Γιατί λοιπόν δεν έλαβε οποιαδήποτε ευθύνη? Δεν ήταν, πιστεύω, παράτυπη ή και αδικαιολόγητη η άσκηση πίεσης για την ουσιαστικά δωρεάν παραχώρηση των υποκαταστημάτων των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα? Με τους γνωστούς ή μάλλον για τους γνωστούς λόγους. Υπήρχαν λοιπόν σοβαροί πολιτικοί λόγοι που η Κυπριακή κυβέρνηση μπορούσε να διεκδικήσει διαφορετική μεταχείριση από τους ευρωπαϊκούς εποπτικούς μηχανισμούς όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Δεν το έπραξε. Αντίθετα, αποδέχθηκε, ασυζητητή ενδεχομένως, όλες τις
ρυθμίσεις οι οποίες έγιναν και τις αυξημένες απαιτήσεις που τέθηκαν κυρίως και προς το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα. Το δεύτερο όσον αφορά το θέμα της ανασυγκρότησης και της αναδιοργάνωσης του συνεργατισμού και της συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Η κυβέρνηση προχώρησε και προσέλαβε περίπου με βάση τα στοιχεία 120 νέα στελέχη στη συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα για να συμβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια. Και μάλιστα ένας μεγάλος αριθμός από αυτά τα στελέχη υψηλόμισθοι. Σήμερα η κυβέρνηση αποπέδειχτηκε και παραδέχτηκε ότι απέτυχε αυτή η προσπάθεια. Δεν υπάρχουν ευθύνες σε αυτήν τη διοίκηση για την αποτυχία της. Και αν υπάρχουν ευθύνες, πώς θα αποδοθούν, ποιες είναι οι προθέσεις. Διατάχθηκε μία έρευνα για να αναδείξει ενδεχομένως τα όποια προβλήματα υπήρξαν, της κακοδιαχείρισης, της αδυναμίας και όλα τα υπόλοιπα. Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι αυτή η έρευνα δεν θα έχει την τύχη των ερευνών που έγιναν είτε για το χρηματιστήριο, είτε για τις κυπριακές αερογραμμές, είτε για την οικονομική κρίση. Ότι επιτέλους κάποτε θα πρέπει στην Κύπρο να αρχίσουν να αποδίδονται ευθύνες εκεί και όπου πρέπει. Γιατί δεν είναι δυνατόν όλοι να μπαίνουν στο ίδιο επίπεδο και να έχουν είτε έχουν είτε δεν έχουν ευθύνες, να υπομίζονται το βάρος των ευθυνών όπως ο λαός τις αντιλαμβάνεται. Όμως τεράστιες είναι και οι ευθύνες της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ήταν ο υποπτικός μηχανισμός για τη λειτουργία της συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Και μάλιστα δυστυχώς με τις αχρίαστες χτεσινές δηλώσεις του εκπροσώπου της δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα, τα οποία σήμερα βιώνουμε μέσα από την μαζική πια εκροή καταθέσεων λόγω του κινδύνου που ο πολίτης αντιλαμβάνεται ότι έχει περιέλθει η συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Ως εκ τούτου, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουμε από την πλευρά τη δική μας διαπιστώσει η Κεντρική Τράπεζα να προβεί σε οποιασδήποτε εισηγήσεις, σε οποιανδήποτε ενημέρωση. Παρά το γεγονός ότι ως ΕΔΕΚ από τον Δεκέμβριο του 2015 ζητήσαμε από την Κεντρική Τράπεζα να μας κάνει τις εκτιμήσεις της. Τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να διορθωθεί, ποιος είναι ο δικός της υποπτικός ρόλος, ποιες είναι οι παρεμβάσεις της, ποιες είναι οι υποδείξεις της, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα θα μπορούσε να λειτουργήσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Κάποιοι με τους παχουλούς μισθούς προτιμούν, φαίνεται, να βρίσκονται γυρμένοι πίσω στην καρέκλα τους, να απολαμβάνουν τα ωφελήματα της θέσης, αλλά την ώρα που θα χρειαστεί να ληφθούν οι οποιασδήποτε ευθύνες, λόγω της δικής τους απραξίας, οι ευθύνες αυτές ποτέ δεν θα αναλυφθούν. Γι' αυτόν ακριβώς και θέλουμε η όποια έρευνα να καλύψει γι' αυτόν το ενδεχόμενο. Οι εποπτικές αρχές λειτουργήσαν κατά τρόπο σωστό, λειτουργήσαν εντός των αρμοδιοτήτων τους, άσκησαν των αναγκαίων και των απαραίτητων έλεγχο, έτσι ώστε να προληφθούν όλα αυτά τα οποία σήμερα βιώνουμε και τα οποία θα είναι άκρως επιζήμια και επικίνδυνα για τον φορολογούμενο πολίτη ή για τον μικροκαταθέτη σήμερα στον συνεργατισμό. Γι' αυτό κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, εξαντλώντας τον χρόνο μου, όσον αφορά και τη διαδικασία πώλησης της Κυπριακής Συνεργατικής Τράπεζας, καθώς επίσης και την εγγύηση την οποία το κράτος ζητά, η κυβέρνηση ζητά για επικύρωση από τη Βουλή, είναι θέμα, φαντάζομαι, το οποίο θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που έχει έρθει στη Βουλή. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να προχωρήσω, παραμένω μόνο πάνω στο συνολικό πολιτικό πλαίσιο και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα πούμε την ώρα που πρέπει. Η διαβεβαίωση που θέλω να δώσω προς τους πολίτες που παρακολουθούν ενδεχομένως τις συζητήσεις είναι ότι από την πλευρά της ΕΔΕΚ ποτέ δεν είχαμε οποιανδήποτε ευθύνη πάνω σε αυτήν την κακοδιαχείριση της συνεργατικής τράπεζας ή ενδεχομένως και του συνεργατισμού. Να υπενθυμίσω ότι είμαστε το πρώτο κόμμα που από τη δεκαετία του 1970 είχαμε θέσει ζήτημα απλής αναλογικής
όσον αφορά την εκλογή των διοικητικών συμβουλίων των συνεργατικών πιστωτικών εταιριών. Κάτι το οποίο συνάντησε τη σφοδρή αντίδραση της πλειοψηφίας των μελών του Κοινοβουλίου. Και ο καθένας θα πρέπει να δικαιολογήσει τη στάση και τη θέση της. Και ο λόγος ήταν γιατί ακριβώς θέλαμε μέσα από την αναλογική συμμετοχή να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια, να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος για το πώς η κάθε συνεργατική πιστωτική εταιρεία εργαζόταν. Αυτό δεν έγινε κατορθωτό. Γι' αυτό και αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να διερευνηθούν. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς θα τοποθετηθούμε σε αυτά τα ζητήματα και θα καθορίσουμε τη θέση και τη στάση μας με την υπευθυνότητα που πάντοτε μας χαρακτήριζε έναντι οποιοδήποτε τμήματος. Γιατί αυτό που περισσότερο μας ενδιαφέρει είναι να διασφαλίσουμε τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των πολιτών και πολύ περισσότερων εκείνων των πολιτών που προέρχονται από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που δεν έχουν δυστυχώς τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν το δίκαιο τους και να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τα συμφέροντα τους με άλλους τρόπους. Ευχαριστώ πολύ.